Χρειάζομαι ένα όπλο. Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα παιχνίδι το οποίο έφτασε πριν από λίγο στα χέρια μου, το The Evil Within 2. Ήθελα να παίξω πάρα πολύ το 1, το πρώτο της σειράς, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερα ποτέ να ασχοληθώ. Αλλά το είδα όλο από το φίλο Evergamer, ο οποίος το έπαιξε και μου άρεσε πάρα πολύ. Η ιστορία συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε λίγο καιρό μετά, που σταμάτησε το 1, ο ήρωάς μας ο Σεμπάστιαν Καστεγιάνο. Μετά από τα γεγονότα του Ιδρύματος που έγιναν, που εξελίχθηκαν στο προηγούμενο παιχνίδι, είναι ένα ράκος γιατί έρχονται στο μυαλό του μνήμες από την κόρη του που την έχασε και χάθηκε σε μια πυρκαγιά. Δεν ξέρω αν θα σας το έχω βάλει σε ένα fast forward το chapter 1, αυτό είναι το chapter 2, γιατί είναι απλά cinematic όλο και θα φάμε όλη την ώρα στα cinematic. Τι γίνεται, από ό,τι φάνηκε η κόρη του δεν πέθανε. Ότι καινούριο πράγμα. Η κόρη του, κατά πάσα πιθανότητα, βασικά όχι κατά πάσα πιθανότητα, είναι μέσα στο παιχνίδι, γιατί την χρειάστηκαν, φτιάξε ένα καινούριο STEM, ένα καινούριο σύστημα το οποίο έλεγχαν, όλο αυτό είναι μια οικογενική πραγματικότητα και χρειαζόταν η εταιρεία που το δημιούργησε όλο αυτό την κόρη του σαν έναν server, ένα κεντρικό εγκέφαλο για να ελέγχει όλη την πραγματικότητα αυτή. Στην οποία συνδέονται άνθρωποι, κάτι σαν το Matrix, σκεφτείτε το, στο οποίο ζούσαν και κάναν μια εναλλακτική πραγματικότητα και αυτό ήταν το όνειρο της εταιρείας. Δυστυχώς τα πράγματα πήγαν κατά διαόλου από ό,τι φάνηκε και τον απειλούνε, τον παροτρύνουν, είναι λίγο περίεργη φάση να μπει μέσα για να σώσει την κόρη του και μερικούς πράκτορες οι οποίοι εξαφανίστηκαν. Να σας δείξω. Είναι αυτοί εδώ οι πράκτορες, είναι 5 άτομα, είναι ο William Baker, ο οποίος είναι ο αρχηγός της ομάδας και τον οποίο θα βρούμε πρώτα φαντάζομαι. Μετά είναι ο Miles Harrison, ο οποίος είναι Specialist Combat, μάλλον τελευταία θα τον βρούμε αυτόν. Και έχει και τρεις τεχνικούς, δύο τεχνικούς βασικά, ένα software, ένα hardware, ο Liam O'Neill και ο Julian Sykes και η ψυχολόγος η οποία είναι η Yukiko Hoffman. Ο κόσμος είναι το The Union εκεί πέρα, είναι σαν ένα εικονικό Λονδίνο κάτι. Γενικά, συχαίνομαι τα thriller, απλά φοβάμαι, δεν τα παίζω. Δεν παίζω thriller, δεν παίζω τρόμο παιχνίδια και είναι το πρώτο τρόμο παιχνίδι που θα παίξω εγώ ίδιος. Γενικά, η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο χεσμεντέν σε αυτά, αλλά πάμε να δούμε τι, πώς και γιατί. Είμαστε μέσα στην εικονική πραγματικότητα του παιχνιδιού και πάμε κατευθείαν να δούμε τι θα δούμε. Αν τρομάξω, αν τσίριξω σαν κοριτσάκι, μην τρομάξετε, shit happens. Και πάμε να δούμε, είμαστε μέσα στο τμήμα, πριν να παραιτηθεί, πριν να φύγει, πριν να καταρρεύσει, σε ένα εικονικό αστυνομικό τμήμα. Και πάμε να δούμε, τι ωραίος, φυσικά, και γιατί όχι μια μαύρη γάτα, με κόκκινα μάτια. Σοβαρά τώρα. Κόκκινη κορδέλα και κόκκινη μάτια. Για να δούμε όμως, υπάρχει κάτι άλλο εδώ πέρα να εξερευνήσουμε. Γενικά σε αυτά
Σοβαρά τώρα. Ποιος μπήκε? Ποιος μπήκε? Ποιος μπήκε? Από τώρα? Όχι από τώρα. Ποιος μπήκε? Η αλήθεια είναι ότι από τώρα άρχισα λίγο να... Okay. Ένα slideshow. Okay, το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε. Slide projector. Where did my memory dig this up? Elementary school? Ρε, τα με κόκκινα μάτια. Και, okay, relic from pre-phone. Wow, για τα νέα παιδιά που δεν ξέρουν τι είναι τα slides. Πίτσι, πίτσι. Για να δούμε, υπάρχει κάτι άλλο να εξερευνήσω εδώ. Μπορώ να πάω, ούτε να πάω. Γεια σου, γατούλα. Σοβαρά τώρα. Α, θα το δούμε. Sorry, μιλάω πολύ. Απλά προσπαθώ να ξεχνιέμαι. First. Ω, η κόρη μας. Μια χαρούμενη στιγμή. Με δύο καφέδες από πίσω. Wow. Μάλιστα. Οκ. Okay. Stand up. Stand up. Τι χαϊδεύω με τη γάτα. Όχι, δεν τη χαϊδεύω με τη γάτα. Γιατί η γάτα έχει κοκκινά μάτια. Fuck off. Just like Beacon. Should be a way out. Why couldn't my memory just make regular doors? Okay. Νομίζω ότι από αυτούς τους καθρέφτες μπαίνουμε να βγαίνουμε. Και επίσης πάμε... Α, λοιπόν, τα safe house. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένα safe house. Ωραία, και εδώ έχουμε τα save terminals τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σώσουμε το progress. Γενικά το progress χρησιμοποιείται, μπορούμε να σώσουμε γιατί είναι λίγο περίεργο. Έχει quick saves, τα οποία quick saves είναι διάσπαρτα στο παιχνίδι, γίνονται κατά τη διάρκεια της ιστορίας, αλλά είναι αραιά. Οπότε για να σώσουμε το παιχνίδι μας, το οποίο η αλήθεια είναι λίγο κνευριστικό, αναφέρεται στα quick saves, πας ή στο γραφείο στο κεντρικό, βρίσκεις θαλάμους, οι οποίοι νομίζω είναι με κόκκινο και λευκό φως στο ένα τηλέφωνο που έχει αυτός. Θα τα δούμε. Οκ. Okay. Πάμε να σώσουμε. Save. Ας σώσω καλού κακού. Βάζεις το τηλέφωνο σου, new slot για να μην χαθούμε. Και σώζεις. Γιατί πάρα πολύ θα... Are you sure? Yes, please accept. Υπέροχα. Πάμε τώρα πίσω. Και τώρα ξεκινάει το καλό, φαντάζομαι. No, no, cancel, please. Και back. Ωραία, τώρα έσωσα εγώ. I'm a saver. Save, save, save. Και πάμε έξω. Πόρτες δεν υπάρχουν, καθρέφτες. Πάμε, καθρέφτες. Here we go again. Άντε, 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 άντε. Into the looking glass. Λοιπόν, τεράστιες περιοχές, μπορείς και να συνεχίσεις. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι το οποίο συνδυάζει γραμμικότητα και open world. Μπορείς να φαρμάρεις, αλλά μπορείς και να προχωρήσεις την ιστορία κεντρικά. Δηλαδή, εκεί που φαρμάρεις, σε επαναφέρει. Cutscenes. Oh no! Oh no! Lily, what's wrong? My doll's head is broke. Και εκεί που το παιχνίδι σου δίνει okay. συναισθήματα ξαφνικά. Mom can fix it, Έλα, give it. She can fix anything. Yay. Creepy. Γεια σου, μανούλα. Μάλιστα. Sebastian? Okay. What's wrong? Are you all right? I've got a wonderful family. Σοβαρά τώρα. An amazingly smart and beautiful wife. Why wouldn't I be all right? Oh, φάνηκε πολιτικός. Come here, Myra. You've been working too hard. It's making you delirious. Ποτότ. Are you sure you're not coming down with something? Να, no, απλά πήγα σε ένα εικονικό κόσμο. Είναι όλα να κατά. Οκ, okay. Ακόμα περπατάμε. Έλα ρε τώρα σοβαρά. Fuck. Fuck. Is this the right place? Fuck.
Fuck. Δεν μπαίνω. Λοιπόν, αυτό ήταν το παιχνίδι, παιδιά. Θα τα πούμε σε ένα. Όχι, εντάξει. Κάτσε. Τώρα εγώ πρέπει να πω εκεί μέσα. Γιατί τα κάνω αυτά 3 η ώρα το βράδυ. Όχι. What the? Fuck. Όχι. Please. Όχι. Πήγα μισό. Sorry για τη λέξη. Σκοράς, παιδιά. Οκ, το έχουμε. Τσιλά, να πάω από εδώ. Πού εκεί μπήκα. Fuck. Πώς γίνεται να το... Ναι, παιδιά. Και λέμε πού θα πάμε. Το νιώθω, έρχεται. Τι ωραίο στίχος. Fuck me. Search team. Baker. Θεέ μου, θα βγάλω φωτογραφία. Investigate. Σοβαρά τώρα. Και μάλιστα που κόπτει την κάμερα, στα τάρθαν κάποιος δίπλα. Okay. What the fuck? Στον κόρακα. Τόπλο, πάρε τόπλο τουλάχιστον αγόρι μου. Αν και δεν νομίζω ότι μας κάνει και πολλά. Τόπλο, το θέλουμε τόπλο. Πάρ' το. Ο Team Leader τον βρήκαμε πρώτο, όπως είδατε. Τα μυαλά πετάχτηκαν. Όπλο, δεν θέλουμε φυσικά, γιατί να το πάρεις τόπλο. Ωραία μουσική πάντως. Και φυσικά Κώστα. Okay. Someone tried to block the way out. Α, είναι η πόρτα. Or in. Ναι, κάτσε να δούμε λίγο να ψάξουμε και θα την κοπανίσουμε. Μπορεί να βρούμε κανένα στοιχείο. Έχω μια τάση σε αυτά τα παιχνίδια. Γενικά σε όλα τα παιχνίδια exploration. Για κάποιο λόγο πάντα πάω στο σωστό σημείο κατευθείαν. Οπότε μην αναρωτιέστε τι και πώς. Δεν το έχω ξαναπαίξει. Πρώτη φορά μπαίνω. Sadistic. Whoever did this must have enjoyed it. Sure. Εγώ πάντως δεν το enjoyed. Παίξουν τίποτα άλλο. Εδώ μέσα τίποτα. Γενικά θέλει να έχεις όρεξη να ψάχνεις, αλλά... Οπότε το βλέπω δεν είναι και πολύ γεμάτος ο κόσμος. Ναι. Καλά είμαι ακόμα εδώ. Εντάξει.
Είναι λίγο άβολο, αλλά... Αυτά πρέπει να τα κάνω stream κανονικά. Να με χεσμεντέν εντελώς. Και Άγιος ο Θεός. Τώρα εγώ πρέπει να πω εκεί. Δεν θέλω να πω εκεί. Πρέπει, ε. Άντε, ας πούμε. Δεν ξέρω πού θα το σταματήσω. Είναι και τεράστιο το άτομο. Γράφει... Γράφει ένα τέταρτο γράφει, ε. Oh, fuck. Let me out, please. Θα είμαι καλό παιδί. Είναι και αυτή η ατμοσφαιρική μουσική από πίσω. Η αλήθεια είναι ότι σας άρεσε το intro που γύρισα γι' αυτό. Ήθελα να το κάνω λίγο ξεχωριστό. Λίγο. Είχα... Ενώ είμαι κουρασμένος από τη δουλειά και γενικά δεν πολύ προλαβαίνω να κάνω πολλά πράγματα, ήθελα λίγο το intro... Fuck my life! Oh, please. Ναι, παρακαλώ. Hello? Hello? Shit. Who was that? Πάρσα. Πάω πάνω. Δεν την κοπανίσω πάνω. Καλά. Μανουέλα Ρουμπέρτο. Ρουμπέρτο του Καρλούς. Και εδώ πιστώ. Ναι, μάλλον μονόδρομος. Εντάξει, είναι λίγο γραμμικό εδώ. Είναι καλό το γραμμικό. Σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα υπάρχει ένα τέλος. I hope. Όχι το δικό μου. Τουκ, 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 τουκ. Και πάμε πάνω. Για να δούμε τι είναι ο πίνακας. Ω, τι όμορφος πίνακας. Αχ, Παναγία μου. Γιατί τα κάνω αυτά στον εαυτό μου. Ένα παράθυρο. Να πάω πιο πάνω. Ας σκύψουμε, να το πάρουμε κομμάτι-κομμάτι. Έλα, μπορείς. Στοιχείο, στοιχείο, σήκω. Δεύτερο στοιχείο. Τι είναι αυτό? Congratulations, Truth Seeker. Thank you for taking our spirit. Οκ. Εν τω μεταξύ, μαζεύει στοιχεία έξω, τι λέει? Grand Hotel. Μάλλον σε ξενοδοχείο παίζει να είμαστε. Grand Casino. Για hotel μοιάζει πάντως. No. Help me! Hey! Damn it! What's going on here? Εν τω μεταξύ το αστείο είναι ότι αυτόν τον κόσμο τον φτιάξανε σαν να είναι πηγή ο παράδεισο. Ναι. Και τώρα λες, παιδιά, γιατί μπήκα? Οι ίδιοι πίνακες ξανά και ξανά, καμιά φαντασία ρε παιδιά. Α, μια πολυθρόνα, γιατί λες εδώ θα κάτσω και θα φυλάω. Τι είναι ασανσέρ? Ω, υπέροχα. Μια... εγκεφαλικό νούμερο 2. Γιατί τα κάνω αυτά? Δεν θέλω να πάω. Όχι, δεν... Κάτι ήταν εκεί. Για το οποίο... δεν είναι πια εκεί. If the fuck... Οι κουρτίνες είναι τρομακτικές. Κάτι ήταν εκεί και δεν είναι πια εκεί. Saving. Το βλέπετε? Έσωσε. Εδώ θα πεθάνω. Μάλλον. Ακόμα δεν πυροβολάμε βέβαια. Η αλήθεια είναι λίγο boring. Hey, φίλε! Fuck my life!
Σοβαρά τώρα. Ψ, artistic. What was that? Oh, shit. Space, enter, exit, cover. The cover. Ναι, το θυμάμαι και το προηγούμενο αυτό. Who the hell was that? Σοβαρά τώρα. Να κάτσω να φύγω, να κάτσω να φύγω. Τι ήταν αυτό? Yeah. Chill out, boys. Αυτός είναι καλλιτέχνης. Μόλις αποφύτησε από την Καλών Τεχνών και ήθελε πάρα πολύ να αποτυπώσει φόνους. Just like the search team member. Βρήκε ένα όπλο και δεν το πήρε. Δηλαδή, γιατί? Πολύ προβατσικό. Για να δούμε, έχει τίποτα άλλο εδώ. Καλλιτέχνης, εντάξει. Θα έδωσε για να πληρωτείς. Δεν τον προσέλαβαν και λέει, γιατί όχι. Ας δοκιμάσω το τύχη μου εδώ. Λέω βλακίες για να ξεχνά το φόβο μου. Να πούμε εδώ. Να τα πούμε, να μην πούμε. Οπ, γεια. I gotta find a way out of here. Δεν μ' αρέσει αυτό. Ούτε αυτό μ' αρέσει. Τι είναι σκοτεινό και είναι πτώμα. Πάτε σουγά. Κι εγώ θα πρέπει να πω εκεί. Σοβαρά τώρα. Σοκά. Σοκά μπλετ. Σοβαρά. Ω, ένα στοιχείο. Ωραία, υπέροχα. Δεν μεταξύ τα στείλω ότι δεν έχεις όσα ακόμα και άμα το κόψω... Ούτε εδώ πάμε. Λάζει να περνάει από εδώ. Εντάξει, το παιχνίδι σε κόβει, σου λέει, μας τώρα δεν θα περάσεις από εδώ πάνω. Άρα αναγκαστικά πρέπει να πάμε, βλέπεις τα στοιχεία, καλό είναι αυτό. Γενικά δεν χάνεσαι, γιατί άμα χάνεις τέτοια μέρη... Είναι λίγο πίκρα. Από εδώ μπήκαμε. Άρα φαντάζομαι ότι... Ωπ, τηλέφωνο. Πάρε τηλέφωνο. Τώρα ο Κώστας. Really now. Θα γίνουμε γενναίοι εδώ πέρα. Δεν έχει... Τι λες τώρα? Αν πέσω εκεί μέσα πώς θα βγω? Θέλω να πέσω εκεί μέσα. Ή θα βρω στοιχεία? Θα σκοτωθώ και θα γυρίσω πα... Α, δεν πάω από εδώ, άντε γεια. Εγκαταλείπω. Φεύγω, την κουπανάω εγώ. Πόσο πιο πάνω ρε παιδιά? Φυσικά. Θα ήταν πιο τρομακτικό αν ήταν κεφάλι κανένας αλλού. Και τώρα φεύγουν 2-3 κεφάλια. Ναι. Είναι σπούκι. Εν τω μεταξύ. Φυσικά. Και, και. Stay strong. Stay sharp. Stay vigilant. Οκ, ούτε από εδώ περνάμε. Αρκετά. Και πάει και πιο πάνω.
Μη σου βάλει φαλό. Ωρε φίλε. Σβήσε το φως. Λογικά πρέπει να κάτσω κάτω. Ναι, 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 Κωστάκη υπομονή. Έλα σιγά σιγά. Αχ, Θεέ μου, γιατί... Τι ψυχολογικά κουβολάει ο κόσμος. Εν τω μεταξύ, από όσο ξέρω, από το ζόκ που είδα, αυτός που το έφτιαξε... Christ. Είναι αυτός που έκανε και νομίζω το Resident Evil το 3, το 4... Συγγραφέας, δεν είμαι σίγουρος, δεν θυμάμαι καλά. Πάντως ο Ζοκ έκανε πολύ καλό βίντεο, τσεκάρετε το όσοι θέλετε. Ας γυρνάμε. Τι λέει εδώ? Investigate. Πόσο όμορφο. Είναι ωραίο πάντως η αλήθεια να λέγεται. Εντάξει. Έχει suspense. Βγάλετε με έξω. Αν και νομίζω ότι έξω παίζει να χειρότερα από εδώ μέσα. Εκεί, εκεί, στο φως. Λοιπόν, παιδάκια, μόλις κάνει save, ελπίζω κάποια στιγμή, σύντομα, να την καπανίσω μεν. Να σας αποχαιρετήσω. Δεν είναι πολύ δράση, είναι το let's play. Αλλά... Πείτε μου άμα θέλω να το συνεχίσω ή αλήθεια. Θέλω να σας ρωτήσω να το συνεχίσω ή όχι. Πείτε όχι, please. Μην με αφήσετε να το κάνω. I'm so fucking scared. Α, έχουμε ένα σερ. Σήκω. Υπέροχα. Πάμε σπίτι μας. Όμως. Και τώρα κλαίμε. Κάνε save, κάνε save, κάνε save, κάνε save. Να μην το ξαναπεράσω όλο αυτό. Fuck. Οκ, το έχουμε Κωστάκι. Chill out. Μπορείς. Λοιπόν, τι πάει πουθενά από εδώ. Άρα αναγκαστικά θα περάσουμε... Τι λες τώρα. Βοηθάει, η αλήθεια είναι το έχω ενεργοποιημένο να βλέπω τι πρέπει να γίνει, γιατί... Δεν βλέπω που δεν βλέπω στα σκοτάδια. Fuck my life. Fuck my life. I'm out of here. Please. Goodbye. Fuck. 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 Πώς φεύγω? Θέλω να φύγω. Please. Βγάλτε με έξω. Σουγαρίφαλο. Οπ! Εδώ είμαστε. Εδώ. Μια οικογένεια εκεί. Α, υπέροχα. Να πάω εκεί να με βγάλουν φωτογραφία. Ωραία, μπήκαμε. Stop. Σουγάρι, πάλι στη... Shit.
Παιδάκια, save. Τα αφήνω, το κόβω. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ατμοσφαιρικό. Ειδικά αν δεν έχεις παίξει ποτέ θρυλεράκια. Είναι scary as hell. Λοιπόν, εδώ έκανε save, το αφήνω, το σώζω. Έσωσε μόνο του βασικά. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Πέρασε ένα 20 λεπτάκι πλάκα πλάκα. Βασικά μισά ώρα παίζει να πέρασε. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν σύντομο. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει. Θα ήθελα να το παίξουμε παρέα αυτό. Δεν ξέρω, μακάρι να μπορούσα να το κάνω live stream, αλλά δυστυχώς δεν έχω την ικανότητα της γραμμής, της σύνδεσης να το κάνω live stream. Πείτε μου αν σας άρεσε, πείτε μου αν θα θέλετε να το συνεχίσουμε. Η αλήθεια είναι πρώτη φορά με βλέπετε έτσι λίγο να είμαι σε φάση, σε τέτοιο στυλ στο gameplay, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα φοβάμαι αυτά τα παιχνίδια. Τα φοβάμαι αρκετά. Είναι και 3,5 ώρα. Είναι το, όλο το τέτοιο. Λοιπόν, από μένα να έχετε μια όμορφη μέρα και περιμένω στα σχόλιά σας να μου πείτε αν σας άρεσε το intro που έκανα, αν σας άρεσε το βίντεο και αν θα θέλετε να κάνουμε και άλλα τέτοια σιγά σιγά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας παιδιά από μένα. Γεια σας.